Ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Θερμά συγχαρητήρια στην Επιτροπή, γιατί συνεχίζει μια προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη. Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητές, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι η ευρυζωνικότητα στη χώρα μας έχει παρουσιάσει σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια. Αυτό μάλιστα τονίστηκε ιδιαίτερα τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον κύριο Υπουργό των Μεταφορών. Σε σχέση με αυτό που ήμασταν πριν από αρκετά χρόνια, υπάρχει σημαντική πρόοδος, γεγονός. Από την άλλη όμως, οι εξελίξεις είναι ηλικιώδεις. Και αυτό τονίστηκε τόσο από τον πρόεδρο της ΕΤ, όσο και από τον καθηγητή, τον κύριο Νεγρεπόντη. Και από αυτή την άποψη πρέπει πάρα πολλά να κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε. Και τονίσανε οι ομιλητές που ανέφερα πόση προσπάθεια ακόμα πρέπει να καταβληθεί, γιατί δυστυχώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και οι άλλοι τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τρέχουμε εμείς. Και επομένως να καλύψουμε τις αποστάσεις θα μας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ύστερα, οι πραγματικές ταχύτητες τώρα όπως γίνεται στη χώρα μας, πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που δηλώνουν πως προσφέρουν οι πάροχοι. Μερικές φορές μάλιστα υπολείπονται αρκετές φορές περισσότερο από αυτά που λένε. Από την άλλη, είναι και πολύ ακριβές οι τιμές συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό το βλέπουμε και το ξέρουμε και τονίστηκε ιδιαίτερα και από τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος και η εκμετάλλευση που γίνεται από τους πολυεθνικούς ομίλους. Είναι και ένα άλλο που υπόθηκε από τον κύριο Υπουργό και δεν θα ήθελα να το αφήσω ασχολείως στο αυτό που είπε, ότι θα ελαττωθεί το χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Γεγονός είναι ότι μπορεί και η περιφέρεια να εξελιχθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουμε και να ελαττωθεί αυτό το χάσμα τη στιγμή που τουλάχιστον το ΠΕΧΟΔΕ αγωνίζεται να κάνει άλλο ένα τεράστιο υδροκέφαλο και τέρας δίδυμο της πρωτεύουσας στα Μεσόγεια. Δεν ξέρω τι επιδιώκουμε τελικά, να ελαττωθεί το χάσμα ή να διευρυνθεί το χάσμα, συγκεντρώνοντας τα πάντα στην πρωτεύουσα. Οι αναμενόμενες εξελίξεις στο ίντερνετ αναμένονται να είναι ραγδαίες. Αυτό που μάθαμε όσον αφορά το διαδίκτυο τα τελευταία 15 χρόνια, 10-15 χρόνια, είμαστε υποχρεωμένοι να το ξεχάσουμε βέβαια και να προσαρμοστούμε στις νέες εξελίξεις. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δίνεται έμφαση όσο εξελίσσονται τα πράγματα από την πληροφορία και την ενημέρωση, κυρίως μέσω κειμένων, δίνεται έμφαση περισσότερο στην ψυχαγωγία, στη διασκέδαση. Και αυτό μέσω εικόνων. Και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί η ανθρωπότητα έκανε αγώνα επί χιλιετίες για να μάθει γράμματα και τώρα ξαναγυρνάμε στην εικόνα. Είναι ένας πιο απλοϊκός, θα έλεγα, και σαν γιατρός νευροχειρουργός και πιο πρωτόγονος τρόπος να βασιζόμαστε στην εικόνα. Όχι ότι να την καταργήσουμε, αλλά όχι όμως να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι όπως πάνε να εξελιχθούν. Οι Έλληνες χρήστες της ευρυζωνικότητας και ιδίως οι νέοι χρησιμοποιούν τις νέες ταχύτητες πρωτίστως για να βλέπουν βίντεο από μουσικά δρόμενα ή αποσπάσματα από τηλεοπτικές σειρές. Και όχι για να κατεβάζουν τα άπαντα του Σέξπιρ ή του Ιμάνουελ Καντ από το project Gutenberg. Άλλωστε και να κατεβάσουν τα άπαντα του Σέξπιρ θα είναι δύσκολο να τα διαβάσουν. Και από αυτή την άποψη είναι ένα άλλο πρόβλημα που οφείλει η χώρα μας να εξασφαλίσει σε όλους τους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τουλάχιστον καλά μια ξένη γλώσσα. Βέβαια και εδώ έχει γίνει πρόοδος, αλλά οπωσδήποτε ακόμα πολύ απέχουμε. Οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες έχουν ανοίξει από καιρό την όρεξη στις εταιρείες του θεάματος και της διασκέδασης και έχουν κάνει πολλά σχέδια για το πώς θα μπορέσουν να επαναφέρουν τα κέρδη που τόσο καιρό ίσως τους έχουν ξεφύγει. Για παράδειγμα, θα μπορούν τώρα να πουλάνε στους καταναλωτές έναντι μικρού αντιτίμου τη δυνατότητα να κατεβάζουν στον υπολογιστή τους όποιο επεισόδιο, όποια τηλεοπτική σειρά θέλουν οι καταναλωτές να δουν, όπως προσπαθεί να κάνει και η μουσική βιομηχανία τόσο καιρό με το iPod. Σε κάθε περίπτωση, όλο και μεγαλύτερος όγκος πληροφορίας ανταλλάσσεται κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Είναι τόσο μεγάλος που πολλές κυβερνήσεις θέλουν και να τον ελέγξουν. Σαν λόγος και αιτία παρουσιάζεται η ανάγκη ελέγχου της παραβατικότητας και της προστασίας της ένομης τάξης από ανώμαλους, από λαθρέμπορους, από τρομοκράτες και πάει λέγοντας.
Το κύριο όφελος όμως θα το έχουν οι εταιρείες θεάματος, καθώς θα μπορούν να ελέγξουν τώρα ποιοι τους υποκλέπτουν τα πολιτιστικά προϊόντα τους, που δεν είναι και πάντοτε της αρίστης ποιότητος. Και κακά τα ψέματα. Δεν κατεβάζουν Ταρκόφσκι ή Αγγελόπουλο όσοι κατεβάζουν ταινίες στο διαδίκτυο, τις τελευταίες τις πρακτικές επιτυχίες κατεβάζουν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει διασαφηνίσει τις προθέσεις της ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και στην Ελλάδα αντίστοιχα φαινόμενα με το Pirate Bay της Σουηδίας, όπου είχαν κυνηγηθήκαν κάποιοι οι οποίοι έκλεβαν, λέει. Το κράτος βέβαια δεν οφείλει να κάνει το χωροφύλακα για λογαριασμό της βιομηχανίας θεάματος, παρά το ότι είναι σεβαστή για μας η πνευματική και πολιτιστική δημιουργία, αλλά όχι όμως με τον χειρισμό που γίνεται. Το κράτος πολύ περισσότερο οφείλει να δώσει σε όλους τους Έλληνες τη δυνατότητα να απολαύσουν τα υπέρτατα πολιτιστικά αγαθά που είναι συγκεντρωμένα στο διαδίκτυο. Και είναι τεράστια η ποσότητα αυτών των πολιτιστικών αγαθών και αυτός ο όγκος που μερικές φορές οδηγεί σε κορεσμό και αδυναμία να τον παρακολουθήσει κανένας. Όχι σε μερικές περιπτώσεις, αλλά σε όλους. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσει κανένας αυτές τις εξελίξεις. Οφείλει επίσης το κράτος να βοηθήσει ώστε να υπάρχει στο διαδίκτυο το σύνολο της ελληνικής πνευματικής παραγωγής. Και από αυτή την άποψη θα θέλω να το τονίσουμε. Που δεν υπόκειται, αν θέλετε, σε πνευματικά δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να βρει τον Παπαδιαμάντη ούτε τον Μακρυγιάννη στο διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται σπουδαία οικονομική ενίσχυση για να επιτευχθεί. Και κύριε Πρόεδρε, το θέτω και σαν πρόταση. Υπάρχουν και οι πανεπιστημιακές σχολές και τα ερευνητικά κέντρα που με χαρά θα κάνουν κάτι τέτοιο, χωρίς βέβαια και να φαλυρίσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Πάνω απ' όλα όμως, το κράτος οφείλει να δίνει στους κατοίκους αυτής της χώρας τα εφόδια προκειμένου να μπορούν να απολαύσουν και υψηλά πολιτιστικά αγαθά και όχι μόνο της Eurovision. Σε αυτό το τομέα η Ελλάδα έχει να κάνει πολλά ακόμη. Θα ήθελα επίσης εδώ να τονίσω την τηλεϊατρική που είμαστε πάρα πολύ πίσω και παρά το ότι γίνονται προσπάθειες και λέγονται πολλά από δεκαετίες τώρα, την τελευταία 20ετία, όμως ακόμα δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά τίποτε. Και ένα άλλο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κύριε Πρόεδρε. Επειδή υπάρχει ένας πανικός σε μεγάλο μέρος του κόσμου και έχει καλλιεργηθεί από πολλές πλευρές. Και σαν ειδικός νευροχειρουργός πρέπει να πω ότι πουθενά δεν έχει διαπιστωθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Παγκόσμια Νευροχειρουργική Εταιρεία κλπ. Ότι προκαλείται ο όγκος του ακουστικού νεύρου από το κινητό τηλέφωνο. Άλλες ζημιές μπορεί να γίνουν και να τις συζητήσουμε. Αλλά όχι όμως και προπαντός από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Γιατί δεν είναι αυτό το μήκος κύματος, δεν είναι από αυτά που παράγουν όγκους. Όμως νομίζω ότι εδώ η Επιτροπή οφείλει να κάνει τουλάχιστον μια προσπάθεια, ένα συνέδριο, να κληθούν οι ειδικοί και να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός υπεύθυνα και σωστά ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που είναι πολύ μικρότεροι και ασφαλώς δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που λέγεται για όγκους στον εγκέφαλο. Σας ευχαριστώ πολύ.